Φίλες και φίλοι του Traction, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα τηλεπαιχνίδι. Μαζί μας είναι ο Θωμάκος. Θωμάς, όχι Θωμάκος. Θωμάς. Μια πρόβα πάμε να κάνουμε, αμέσως να πεταχτείς. Άμα είχαμε κανονικούς παίκτες, τι θα έκανες? Καλά. Θωμάς. Έχουμε μαζί μας τον Θωμά. Θωμά, τι έχουμε σήμερα? Τι έχουμε σήμερα? Το νέο Ford EcoSport. Με το νέο EcoSport, η Ford επιδιώκει να αναβαθμίσει περαιτέρω τη θέση της στα SUV, αφού η νέα γενιά του αυτοκινήτου συνδυάζει τεχνολογία τελευταίας γενιάς με υψηλή ποιότητα σε κάθε επίπεδο. Είτε αναφερόμαστε στο νέο κινητήρα Ford EcoBlue Diesel 1.5, είτε στην έξυπνη τετρακίνηση Intelligent All-Wheel Drive, είτε στο σχεδιασμό, χάρη στα κοινά στοιχεία που έχει βέβαια με τα μεγαλύτερα SUV της εταιρείας, το Kuga και το Edge. Σιγά μην μπουν αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι, ρε Θωμά! Εγώ τέτοιους παίκτες θα διαλέξω. Ενημερωμένους. Ακόμα θα απαιτήσω να μου πούνε. Το Ford EcoSport συνδυάζει την ευελιξία που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να κινηθεί στην πόλη, τους αυξημένους χώρους που θυμίζουν πολυμορφικό και βέβαια το αυξημένο ύψος, που σε συνδυασμό με την έξυπνη τετρακίνηση διευκολύνουν την κίνηση εκτός δρόμου, διαμορφώνοντας έτσι ένα αυτοκίνητο παντός καιρού και παντός εδάφους. Ναι, δεν γίνεται όμως έτσι δουλειά. Γίνεται. Πώς δεν γίνεται? Για βάλε μου δύσκολα. Είσαι έτοιμος? Λοιπόν, το Ford EcoSport έχει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους και έχεις ένα λεπτό στη διάθεσή σου για να βρεις πού έχω κρύψει το κλειδί. Εγώ να προσθέσω ότι έχει νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων 4,2 ιντσών, ότι έχει θερμαινόμενο τιμόνι, ότι τα μαλακά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί προσφέρουν επιπλέον άνεση και αίσθηση ποιότητας, ότι το πάτωμα του χώρου όπως και βόνι είναι ρυθμιζόμενο και ότι ο Θωμάς ξεπέρασε το ένα λεπτό και δεν έχει βρει το κλειδί. Η κεντρική κονσόλα περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο αναδιπλούμενο σειρώμενο υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο, ιδανικό για τη μεταφορά τάμπλετ ή σνακς ή... Εδώ ήταν! Ρίνο, έλα ρε παιδί μου να κάνω κι εγώ λίγο τον παρουσιαστή. Mm. Έλα ρε παιδί μου να πω κι εγώ κάτι της. Άντε, κάνω τον παρουσιαστή, λέγε. Λοιπόν, τεχνολογικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Εάν μου βρεις 4, it's okay. Rear view camera. Okay. Οθόνη αφής 8 ιντσών. Η οθόνη αφής ανήκει στην κατηγορία του infotainment, που σημαίνει δεν είναι υποβοήθησης οδηγού σύστημα. Ναι, καλά. Λοιπόν, hill start assist. Κυβότιο εξατάχυτο χειροκίνητο και χειροκίνητο εξατάχυτο χαμηλών τριβών για χαμηλή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα και εξατάχυτο αυτόματο. Πάλι είσαι εκτός θέματος. Ηχοσύστημα B&O. Το ηχοσύστημα είναι σύστημα υποβοήθησης για τον οδηγό. Καλά, μη φωνάζεις, περίμενε. Περνάει η ώρα. Σταμάτα. Α, και το Blind Spot Information System. Αυτά. Αυτά. Αυτά, ε. Μάλιστα. Και το Roll Stability Control, το ότι είσαι γεμάτο αερόσαχους εδώ μέσα. Χάσαμαν! Ένα-ένα είμαστε! Τρίτη κατηγορία, κίνηση. Το έχω αυτό. Intelligent All-Wheel Drive. Το σύστημα αυτό κατανέμει στους 4 τροχούς τη ροπή κάθε φορά όση χρειάζεται, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη πρόσφυση, ειδικά στο βρεγμένο δόστρωμα. Ξέρεις να παρκάρεις? Φυσικά. Είμαι σίγουρη ότι δεν έχει πάρει χαμπάρι την rear view κάμερα. Μπρος πίσω, μπρος πίσω, μπρος πίσω, λύσαξε! Τώρα να σε δω, κουνάδι. Για άνοιξέ μου το πορπαγκάζ. Ναι. Τι έγινε, ζοριζόμαστε, Θωμάκο! Τάκα να σου δείξω εγώ. Εδώ είσαι. Εδώ. Τάκ. Μιράκολο. Λοιπόν, και τώρα η τελευταία ερώτηση που θα κρίνει τον νικητή. Κινητήρες. Καλά τώρα.
Έλα παππού μου να σου δείξω τα μπελοχώρα φάσου. Ναι παππού λέγε. Χιλιάρις EcoBoost 100 ύπων βενζίνης και 1500 diesel EcoBlue 125 ύπων. Κοπελιά, τα φυσάμε αυτά. Ναι, δεν μου λες φωτεινέ παντογνώστη. Οι χιλιάριδες EcoBoost βενζίνης που αποδίδουν 125 και 140 άλογα, όπως και ο diesel 1500 TDCI που αποδίδει 100 άλογα, δεν πιάνονται αυτοί. Ναι, πιάνονται, ναι. Ποιος έχασε στο έδαφος του?